Το καλοκαίρι του 1978 το ελληνικό ποδόσφαιρο έζησε ιστορικές στιγμές αφού τρία ιερά τέρατα της Στρογγυλής Θεάς άλλαξαν στρατόπεδο. Οι εσωτερικές έρηδες στον Παναθηναϊκό έστειλαν τον 36χρονο Μίμη Δωμάζο στην ΑΕΚ και τον 32χρονο Αντώνη Αντωνιάδη στον Ολυμπιακό, χωρίς πάντως να υπάρξει ιδιαίτερη αντίδραση από τους πράσινους. Αμφότεροι ήταν ανεπιθύμητοι από τη διοίκηση του συλλόγου. Ωστόσο, η μεταγραφή που δημιούργησε πάταγο ήταν η μεταπίδηση του 27χρονου Γιώργου Δελικάρη από τους Ερυθρόλευκους στο Τριφύλι. Μάλιστα, αυτή η κίνηση έβαλε μπουρλότο στις σχέσεις των αιωνίων, οι οποίες εκείνη την εποχή ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Θα τολμούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ακόμα και φιλικές. Τα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν και άλλες μετακινήσεις που δημιούργησαν ψυχροπολεμικές καταστάσεις και εντάσεις, όπως ήταν οι μεταγραφές του Γιάννη Κυράστα, του Μάικ Γαλάκου, του Νίκου Σαργκάνη, του Νίκου Βαμβακούλα, του Κρις Καλατζή, του Στράτου Αποστολάκη, του Μιχάλη Κωνσταντίνου αλλά και του Αντώνη Νικοπολίδη. Ωστόσο, τα σκηνικά που έγιναν στην αρπαγή του Γιώργου Δελικάρη ήταν απίστευτα και έγραψαν ιστορία. Η σπίθα για το μεγάλο μπαμ άναψε σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο τον Ιανουάριο του 1978. Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Τόζα Βεσελίνοβιτς, επέλεξε να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Κώστα Ιδινίου. Το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Δελικάρης, θύχτηκε και αρνήθηκε να αγωνιστεί και ακολούθως εξαφανίστηκε από τις προπονήσεις. Ο ποδοσφαιριστής ενημέρωσε τους ηθήνοντες του Ολυμπιακού ότι πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο για επέμβαση χολής, αλλά ουδής πίστηκε. Έτσι, η διοίκηση των Πειραιωτών τον κάλεσε σε έγγραφη απολογία. Πρώτον, για την απουσία του από τις προπονήσεις στις 16 και 17 Ιανουαρίου. Δεύτερον, γιατί προφασίστηκε ασθένεια και δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με τον Πανιόνιο. Και τρίτον, γιατί επέδειξε έλλειψη αγωνιστικής διάθεσης παρά τη συμπαράσταση που είχε από τη διοίκηση. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι διέψευσαν ότι υπήρχε οικονομική οφειλή στον ποδοσφαιριστή. Η απάντηση του Δελικάρη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Ηρακλή Τσιτσαλή, ήταν σοκαριστική. Σκέφτομαι να σταματήσω το ποδόσφαιρο για προσωπικούς λόγους. Οι Ερυθρόλευκοι επέλεξαν να τραβήξουν και άλλο το σκηνί, ενημερώνοντας την πλευρά του ποδοσφαιριστή ότι δεν γίνεται δεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο επειδή δεν υπέβαλε έγγραφη απολογία. Ο Γιώργος Δελικάρης βγήκε στην αντεπίθεση και έτσι, μιλώντας στις εφημερίδες, τόνισε ότι δεν σκοπεύει να στείλει την απολογία του. «Για όλα τα άσχημα στον Ολυμπιακό φταίω πάντα εγώ. Όλα τα καλά οφείλονται στον κύριο Θεοδωρακάκη. Ωστόσο, εγώ είμαι πιο Ολυμπιακός από ορισμένους άλλους. Είναι αμαρτία να παίρνουν τηλέφωνο παράγοντες άλλων συλλόγων και να τους παρακαλούν να μην με πάρουν. Μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε ομάδα θέλω». Σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα το σκηνικό ανατράπηκε. Το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου στις 8:30 ο Γιώργος Δελικάρης πήγε στη λέσχη του συλλόγου και παρέδωσε στη γραμματεία την απολογία του, αναφέροντας πως δεν είχε πάρει καμία συστημένη επιστολή για να απολογηθεί και ότι απήχε από τις προπονήσεις γιατί ήταν άρρωστος ο πατέρας του και εν συνεχεία η γυναίκα του. Επίσης τόνισε ότι είναι στη διάθεση του προπονητή. Μάλιστα, λίγο αργότερα στις 2 παρατέταρτο εμφανίστηκε στο Ρέντι, μπήκε στα αποδυτήρια, φόρεσε τη φόρμα του και παρουσιάστηκε στον Τόζα Βεσελίνοβιτς. «Κύριε Τόζα, ήρθα να προπονηθώ μιας και το θέμα μου τακτοποιήθηκε». Από την πλευρά του, ο Ιουγκοσλάβος τεχνικός του είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί να προπονηθεί κανονικά. Ωστόσο, με παρέμβαση του Γενικού Αρχηγού Μιχάλη Φωτίου, ο Γιώργος Δελικάρης ενημερώθηκε ότι με απόφαση της διοίκησης δεν θα προπονηθεί. Ο διεθνής άσος επικοινώνησε με τον δικηγόρο του και ακολούθως με την αστυνομία. Όταν έφτασε στο περιπολικό, ο ποδοσφαιριστής ενημέρωσε τα όργανα της τάξης ότι δεν του επιτρέπουν να προπονηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, αποχωρώντας από το Ρέντι, αποδοκιμάστηκε από ορισμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Το γυαλί είχε σπάσει. Ο Ολυμπιακός μετά τη συνεδρίαση ανακοίνωσε το διετή αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή. Στις 7 Ιουλίου του 1978, ο Γιώργος Δελικάρης κατέθεσε στη γραμματεία του Ολυμπιακού εκδήλωση ασκήσεως της οχταετίας. Με απλά λόγια, τους ενημέρωσε ότι μένει ελεύθερος. Η πρώτη απόφαση που πήρε η διοίκηση, μόλις ενημερώθηκε για το θέμα, είναι ότι δεν θα δώσει φιλικό με την ομάδα που θα τον αποκτήσει. Βάσει της ισχυούσης μεταγραφικής εγκυκλίου, ο Ολυμπιακός από την παραχώρηση του Δελικάρη θα εισπράξει 4.600.000 δραχμές. Στις 10 Ιουλίου του 1978, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ στον Μπράντεφερ για τον Γιώργο Δελικάρη
και έριξε τη βόμβα του καλοκαιριού, δίνοντας στα πράσινα τον παίχτη σύμβολο του Ολυμπιακού. Το κόστος της μεταγραφής θα έφτανε τα 4.600.000 δραχμές, εκ των οποίων τις 920.000 θα τις έπαιρνε ο ποδοσφαιριστής. Μεταξύ των ανθρώπων που έδωσαν χρήματα, 2,5 εκατομμύρια δραχμές ήταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Δελικάρης αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο κλειστό του μπάσκετ, όπου έγινε η πρώτη των πρασίνων. Εκτός από αυτόν, στην πρεμιέρα ήταν και ο Αργεντινός Γκόμες, ο ομογενής Νίκος Κόβης από την Μπεσίκτας, ο Σιντιχάκης από τον Εργοτέλη, ο Μαλαμαδάκης από την Ιωνία Χανίων, ο Τσιριμόκος από το Παγκράτη και ο Τάκης Λεμονής του Αττικού. Ο Λεμονής είναι ο γνωστός Τάκης Λεμονής, που λίγες μέρες αργότερα συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ως αντίπεινα για την αρπαγή του Δελικάρη. Όλους τους παίκτες τους καλωσόρισε ο πρόεδρος συλλόγου Απόστολος Νικολαίδης. Ο Γιώργος Δελικάρης με μια γραπτή δήλωση πληγώνει ακόμα περισσότερο τους οπαδούς της πρώην ομάδας του. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η πολιτεία μου έδωσε το δικαίωμα να μπορέσω να βρεθώ σε ένα σύλλογο που πάντοτε εκτιμούσα έστω και σαν αντίπαλο. Παρά το γεγονός ότι είχα πολλές προτάσεις, ο συναισθηματισμός μου και μόνο αυτός με έκανε να φορέσω σήμερα την πράσινη φανέλα». Ύστερα από τόσες ψυχικές ταλαιπωρίες που τόσο άδικα και μελετημένα υπέστησα, πιστεύω ότι εδώ πλέον μπορώ να βρω την ψυχική μου γαλήνη και γι' αυτό παραμέρισα κάθε υλική σκέψη ως αποφασιστικό παράγοντα για την αλλαγή συλλόγου. Υπόσχομαι λοιπόν ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν τον άνθρωπο Δελικάρη δεν θα απογοητευτούν. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός άρχισε δικαστικό αγώνα για να πέσει η ποινή του ετήσιου αποκλεισμού που είχε αποφασίσει το ΑΣΕΑΔ και συγχρόνως να μην ισχύσει το νεκρό διάστημα του καλοκαιριού, γιατί τότε η ποινή θα αυξηθεί κατά 2 μήνες. Ωστόσο, στην πορεία θα ενωθούν ΕΠΟ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έτσι ώστε να μην αρθεί η ποινή αποκλεισμού του ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να χωνέψει την αρπαγή Δελικάρη. Έτσι, στις 17 Ιουλίου επιχείρησε να πάρει πίσω τον ποδοσφαιριστή, πληρώνοντας τη ρήτρα των 13 εκατομμυρίων δραχμών, εκ των οποίων τα 7 εκατομμύρια δραχμές θα τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός και τα 6 εκατομμύρια ο ποδοσφαιριστής. Το επίμαχο ραντεβού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου στο σπίτι του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Τσιτσαλή, με παρόντα το Δελικάρη και άλλα στελέχη των Ερυθρολεύκων. Ο Δελικάρης πάντως, μιλώντας στις εφημερίδες, διέψευσε τη συγκεκριμένη είδηση λέγοντας: «Το τριφύλι μου πάει και μάλιστα πάρα πολύ. Υπάρχω και όσο υπάρχω θα παίζω στον Παναθηναϊκό». Από τον Ολυμπιακό επιβεβαιώνουν το ραντεβού, επιμένοντας ότι ο Γιώργος Δελικάρης τους ζήτησε να τηλεφωνήσουν στον Αντώνη Ματζαβελάκη για να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους. Ωστόσο, στο ρεπορτάζ της αθλητικής ηχούς γίνεται λόγος για αρπαγή του ποδοσφαιριστή, φεύγοντας από το ξενοδοχείο Λικαμπέτους μετά από συνάντηση με τον Αντώνη Ματζαβελάκη. Μάλιστα, λέγεται ότι η αρπαγή έγινε με τη συμμετοχή εύσωμου φιλάθλου του Ολυμπιακού, που οδήγησε τον ποδοσφαιριστή στη διοίκηση των Πειραιωτών. Από τον Παναθηναϊκό, με ανακοίνωση κάνουν λόγο για ψυχροπολεμικές καταστάσεις και ενημέρωσαν ότι όποιος ενοχλήσει ξανά τον Δελικάρη θα έχει να κάνει με τα δικαστήρια. Άλλωστε, ο ποδοσφαιριστής, ακόμα και την ώρα που ήταν με τους παράγοντες του Ολυμπιακού, προσποιούμενος ότι τηλεφώνησε στη γυναίκα του, ενημέρωσε τον Αντώνη Ματζαβελάκη για τα καθέκαστα. Οι πράσινοι δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να κάνει την ανατροπή, αφού ο ποδοσφαιριστής ήταν αποφασισμένος να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Για να φανταστεί κανείς τη λαχτάρα του να φύγει από τον Ολυμπιακό και να μεταπηδήσει στον αιώνιο αντίπαλο, ο Δελικάρης είπε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι δεν θέλει άμεσα το 1 εκατομμύριο δραχμές την πρώτη δόση της μεταγραφής του, αλλά όποτε ευχερούν οι πράσινοι. Στις 31 Ιουλίου, ο Γιώργος Δελικάρης έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τη Βέρεια 5-0, στη Λεωφόρο παρουσία 20.000 θεατών. Μάλιστα, σκόραρε στο 90 λεπτό. Το επίσημο ντεμπούτο έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1978 στο μάτς με τη ρουμανική Άρτσες Πιτέστη. Παρά το γεγονός ότι ήταν τιμωρημένος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη μπορούσε να αγωνιστεί κανονικά, όπως φυσικά και στην εθνική ομάδα. Μετά από την ολοκλήρωση της τιμωρίας, αλλά και 2 αναβολές λόγω ασθένειας, ο Γιώργος Δελικάρης έκανε τον ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στις 4 κουτσουρεμένες σεζόν που έμενε στο τριφύλι, ο Γιώργος Δελικάρης αγωνίστηκε μόλις σε 35 παιχνίδια πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Και σε 6 ευρωπαϊκά μάτς, σκοράροντας την αναμέτρηση με τη Γιουβέντους στη Λεωφόρο. Μια Γιουβέντους που, παρά το γεγονός ότι είναι Ιταλική, να ο Δελικάρης εδώ σε μια προσπάθεια του καλή και να το γκολ. Να το 4-2. Όσο κρότο έκανε η μεταγραφή του στο τριφύλι, τόσο σιωπηρή ήταν η παρουσία του. Το φινάλε στον Παναθηναϊκό γράφτηκε στην έναρξη τη σεζόν 1981-82. Είναι ένα μυστικό που δεν πρόκειται να αποκαλύψω.
θα το κρατήσω για μένα. Πληγώθηκα, υπέφερα, πονάω ακόμα για αυτή την απόφαση. Αλλά αρκετά. Τιμώρησα τον εαυτό μου για τις αδυναμίες μου. Όταν θυμάμαι την ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 1981, κλαίω και υποφέρω. Είναι ντροπή να κλαις. Από τότε δεν ξαναπήγα στο γήπεδο, δεν διάβασα αθλητικά στις εφημερίδες, δεν είδα αγώνες στην τηλεόραση. Ήταν σκληρή επιλογή, την οποία πλήρωσα και πληρώνω. Ο Δελικάρης εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο μόλις 29 ετών. Υγιέστατος, απομονώθηκε στο σπίτι του στην Πεντέλη. Αθεράπευτα ρομαντικός, αναρχικός, ασυμβίβαστος.